είναι η εκπομπή «Επερώτησον τον πατέρα σου». Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο. Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή μας και στο τηλέφωνο 25 820 777, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε σε 10 λεπτά που θα γίνει και το μικρό μας διάλειμμα. Να διαβάσουμε από τους λόγους του Σιου Πατρός μας Παϊσίου του Αγιορείτου το δεύτερο τόμο της έκδοσης του Αγίου Σεχαστηρίου του Αγίου Θεολόγου του Ρωτής Θεσσαλονίκης. Λέει λοιπόν μια ερώτηση στον Γέροντα. Γέροντα, τι μπορεί να βοηθήσει σήμερα περισσότερο τον κόσμο? Και απαντά ο Γέροντας: σήμερα, εάν διδασκόταν η μετάνοια στον κόσμο, μόνο αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει. Να διαβάζουμε όσο μπορούμε βίους Αγίων που τονίζουν τη μετάνοια για να βοηθηθούμε. Το να ζητούμε μετάνοια από τον Θεό σημαίνει ότι ζητούμε φωτισμό. Όταν ζητούμε μετάνοια και μετανοήσουμε περισσότερο, φυσικά θα ταπεινωθούμε περισσότερο και υποχρεωτικά τότε θα έρθει περισσότερο η Θεία Χάρις και ο Θείος Φωτισμός. Όταν βρίσκεται ο άνθρωπος σε μετανοία, διατηρεί τη χάρη του Θεού. Πάντως ο κόσμος είναι πολύ καλός. Βλέπεις οι περισσότεροι ούτε εξομολογούνται, ούτε εκκλησιάζονται, έχουν άγνοια μεγάλη και όμως από το άλλο μέρος έρχονται και μου ζητούν βοήθεια. Αυτό σημαίνει ότι κάτι έχουν μέσα τους. Ερώτηση προς τον Γέροντα. Μήπως οι δοκιμασίες γίνονται αφορμή να πλησιάσουν οι άνθρωποι των Θεών? Απάντηση του Γέροντα. Όσοι έχουν καλή διάθεση βοηθούνται από τις δοκιμασίες. Όσοι δεν έχουν, τα βάζουν με τον Θεό, βρίζουν και τα λοιπά. Το κακό είναι ότι δεν λένε ήμαρτον, αλλά βασανίζονται. Μεγάλη εξουσία έχει ο διάβολος στον κόσμο αυτό. Του δώσαμε πολλά δικαιώματα. Πώς έγινε ο σημερινός άνθρωπος? Τι κακό είναι ότι εμποδίζει τη μετάνοια, τη Θεία Επέμβαση, γιατί δεν έχει μετάνοια. Αν υπήρχε μετάνοια, τα πράγματα θα είχαν τακτοποιηθεί. Μπόρες θα περνούμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του. Να ζητούμε μετάνοια για όλον τον κόσμο και για όσους εν ψυχρό κάνουν κακό στην Εκκλησία και για όσους δεν έχουν σκοπό να διορθωθούν. Να τους δίνει ο Θεός μετάνοια και επίτα να τους παίρνει. Συνεχώς ο Γέροντας ήταν ένας κήρυκας μετανοίας, που συνεχώς μας έλεγε για τη μετάνοια που ελκύει την χάρη του Θεού στον άνθρωπο. Και συνεχίζει το λόγο λέγοντας τα εξής: να βοηθούμε όσο μπορούμε τον κόσμο στη μετάνοια, για να δεχθούμε τις ευλογίες του Θεού. Μετάνοια και εξομολόγηση. Αυτό χρειάζεται σήμερα. Εγώ συνέχεια συνιστώ μετάνοια και εξομολόγηση, για να χάσει τα δικαιώματα του διάβολος, να κοβούν οι εξωτερικές δαιμονικές επιδράσεις. Θέλουν τράνταγμα οι άνθρωποι να καταλάβουν να μετανοήσουν. Παραδείγματος χάρη, κάποιος εξομολογείται ότι έκανε μοιχεία. Του δίνει ο πνευματικός άφηση, του δίνει και ένα κανόνα και δεν προχωράει περισσότερο. Πρέπει ο πνευματικός να τον βοηθήσει να καταλάβει ότι το κακό δεν ήταν μόνο η μοιχεία. Ότι με αυτό που έκαμε εγκλήματα, διέλυσε δύο οικογένειες. Αλλά μερικοί πνευματικοί ούτε καν ερευνούν παραπέρα ότι προβληματίζουν τους ανθρώπους. Η μετάνοια λοιπόν είναι το σκοπός της ζωής μας και αυτό που θα μας παραστήσει ενώπιον του Θεού άμπτους είναι η μετάνοια, όχι ο αναμάρτητος βίος. Η μετάνοια η οποία γεννάται από την ταπείνωση. Και λέει η ερώτηση: Γέροντα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι καλοί, όμως δεν εκκλησιάζονται συχνά και δεν έχουν τακτική μυστηριακή ζωή. Και απαντά ο Γέροντας: μπορεί καμιά φορά κάποιος να μην εκκλησιάζεται συχνά, αλλά να υπάρχει μέσα του ευλάβεια, καλοσύνη. Και έτσι βρίσκει τόπο και κατοικεί εκεί ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι, αν είχαν και μυστηριακή ζωή, θα προχωρούσαν πολύ στην πνευματική ζωή. Και βλέπεις, υπάρχουν άλλοι που εκκλησιάζονται, εξομολογούνται, κοινωνούν, τα κάνουν όλα και όμως ο Θεός δεν βρίσκει τόπο να κατοικήσει σε αυτούς. Γιατί δεν υπάρχει ταπείνωση, καλοσύνη, μετάνοια πραγματική. Δεν αρκεί μόνο η εξομολόγηση στον πνευματικό για να τακτοποιηθεί κανείς. Χρειάζεται και μετάνοια προσωπική. Και κάθε προσευχή που κάνει κανείς πρέπει να αρχίζει με εξομολόγηση στον Θεό, με προσωπική μετάνοια. Όχι όμως να κλαίει και να λέει με τέτοιος και τέτοιος και τέτοιος και μετά να κάνουν πάλι τα ίδια. Αυτό δεν είναι συνέστηση,
Δεν υπάρχει συνέστηση, υπάρχει λίγη βελτίωση. Είδατε οι Ισραηλίτες με τι απλότητα προσευχήθηκαν. Εξηγέστη τι είναι ατύπνης, Κύριε, είπα. Δηλαδή, ξύπνα, Κύριε, γιατί κοιμάσαι. Και ύστερα ο Κύριος εξηγέστη ως δυνατός και κρεπαλικός εξήνου και επάταξε. Με τι απλότητα και τι ταπείνωση, αλλά και με τι παρησέ, είπα. Τι θα πούμε, Κύριε, τώρα στα έθνη. Μας έσωσες από την Ερυθρά Θάλασσα και τώρα να πεθάνουμε στην έρημο ή να μας φάξουν οι αλόφιλοι και να γίνουμε ρεζίλοι. Μην πούμε και εμείς καμιά κουβέντα γιατί κοιμάσαι, Θεέ μου, και δεν βλέπεις. Γιατί θα μας δώσεις καμπύλια μας, είναι ανέδεια. Εκείνη με ταπείνωση και απλότητα το είπαν. Δεν έδινα ευθύνες στον Θεό και να πω γιατί τα έκανες έτσι. Αλλά έλεγαν, εμάς χρειάζονται μεγάλα κακά. Και τώρα τι θα πούμε στα έθνη. Και είδατε, ένα και ένα έκαμψαν τον Θεό. Καταλάβατε, υπάρχει αναγνώριση του σφάλματος μετάνοια. Και επενέβη ο Θεός και πάταξε. Αν βρεθούμε και εμείς σε δυσκολία και δεν την αντιμετωπίσουμε πνευματικά, τούτοι θα μας πούν οι κοσμικοί για μας. Πού είναι η προσευχή σας? Λέτε ότι προσεύχεστε, αλλά τι κάνετε? Γινόμαστε ρεζίλοι. Αυτά ήταν τα λόγια του Γέροντα, τα συνεχή προς κάθε ένα μετάνοια και η διόρθωση της βίου μας για τις μετανοίες και σταπεινώσεις. Με τη χάρη του Θεού. Εδώ, αδελφοί μου, να κάνουμε μικρή διακοπή γιατί έχουμε περάσει την ώρα. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και είμαστε αμέσως στο τηλέφωνο 25 827 77. Χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Επερώτησον τον πατέρα σου». Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο. Αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζουμε την εκπομπή μας στο τηλέφωνο 25 827 77. Παρακαλώ, έχουμε τον πρώτο αδελφό να ακούσουμε. Γερόντα μου, ευλογείτε. Ο Κύριος. Γερόντα μου, ο Άγιος Σιλουανός και ο Άγιος Σοφρόνιος στα βιβλία τους, αλλά και εσείς πάρα πολλές φορές, μας έχετε πει ότι πρέπει να αγαπούμε, να σκεφτόμαστε και να προσευχόμαστε για όλον τον κόσμο και για τα προβλήματα του. Αλλά τελικά αυτό όταν το κάνουμε από τα βάθη της ψυχής μας και όχι επιφανειακά, εμένα προσωπικά μου φέρνει πάρα πολύ πόνο και δυστυχία και απελπισία που πολλές φορές δεν μπορώ να το αντέξω. Δηλαδή, μου φτάνουν τα δικά μου τα προβλήματα που με βασανίζουν, οι αμαρτίες μου. Πραγματικά, σε φέρνουν σε απελπισία. Τι νομίζετε? Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα στον κόσμο είναι τόσα πολλά που δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις και να προσεύχεσαι για αυτά. Ναι. Να μην τα θυμόμαστε κατά είδος. Δηλαδή να μην θυμόμαστε την τάδε χώρα, την άλλη χώρα, τον τάδε άνθρωπο, τον άλλον άνθρωπο, γιατί σίγουρα θα βυθιστούμε μέσα στην απελπισία. Δεν έχουμε τη δύναμη εμείς, τουλάχιστον εμείς οι αδύνατοι άνθρωποι, να βαστάσουμε το βάρος του κόσμου. Ο Χριστός είναι ο αμνός του Θεού έρων την αμαρτία του κόσμου. Μόνο αυτόν μπορεί να βαστάσει την αμαρτία του κόσμου. Εμείς να προσευχόμαστε στον Χριστό να βαστάσει τις αμαρτίες μας και να λύσει τον κόσμο του. Και να έχουμε επίσης στο Θεό ότι αυτός μπορεί, είναι ο μόνος που μπορεί. Εμείς δεν μπορούμε. Είναι γεγονός ότι αν θυμηθούμε κατά είδος και κατά ιδιαιτερότητα τα πολλά προβλήματα του κόσμου, θα πέσουμε στην απόγνωση, στην απελπισία. Τουλάχιστον εμείς οι αδύνατοι άνθρωποι. Οι Άγιοι μπορεί να είχαν αυτή τη δύναμη και προσεύχονταν πάρα πολύ. Έτσι να έχουμε ελπίδα στο Θεό και στην αγάπη του Θεού και να ξέρουμε ότι ο Θεός έχει τη δύναμη να μεταποιήσει την αμαρτία του κόσμου σε μετάνοια και να φέρει τον κόσμο σε μετάνοια και σε επίγνωση του εαυτού του. Και να λέει ο Θεός τον κόσμο με τη χάρη του και με το ελαιός του. Ναι. Μόνο έτσι, μόνο αποβλέποντας τον Θεό, να μην βλέπουμε στο βάρος της αμαρτίας και του πόνου του κόσμου.
αλλά αποβλέπουμε στο βάρος τις δυνάμεις του Θεού. Στο Θεό να αποβλέπουμε. Στο Θεό να είναι η καρδιά μας. Γιατί αν δεν είμαστε στο Θεό και στραφούμε στην αμαρτία του κόσμου και στα βάσανα του κόσμου, θα πνιγούμε κι εμείς. Δεν θα βγούμε από μέσα. Ναι, βασικά έτσι γίνεται με μένα. Όπως κάποιος άρρωστος που πάει σε ένα νοσοκομείο και σκέφτεται τις αρρώστιες του, καλύτερα σκεφτεί τον γιατρό. Ότι ο γιατρός είναι καλός, η νοσοκομεία είναι καλή, το νοσοκομείο είναι καλό και θα θεραπεύσει τους αρρώστους. Όχι τις αρρώστιες των ανθρώπων κάτι αείδος. Ναι, κατάλαβα. Είναι πολύ μεγάλο το, είναι ωκεανός της λήψης των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς εκεί μέσα, θα χαθούμε. Ναι, αλλά άμα κάνω έτσι γενικά την προσευχή μου, νιώθω ότι είναι επιφανειακά που προσεύχομαι. Τότε να το κάνεις μέχρι εκεί που μπορείς. Ναι. Άμα βλέπεις ότι σε πνίγει το βάθος των παθημάτων του κόσμου, να φτάνεις μέχρι εκεί για να επιστρέφεσαι στον Χριστό. Ναι. Ευχαριστώ, Γέροντα, την ευχή σας. Να σε καλά, Ελένια. Θεός μαζί σου. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ. Ναι, καλέ μου, χαίρετε, ευλογείτε. Χριστό, καλημέρα. Τι κάνεις, καλέ μου, χαίρετε. Δόξα τω Θεώ, καλά. Και εγώ αγωνίζομαι, καλέ μου, χαίρετε, αγωνίζομαι. Ήθελα να σε ρωτήσω πράγματα και προσπαθώ δύο-τρεις μέρες να σκεφτώ πώς θα σε ρωτήσω. Και πώς λέγεται η κομπή, επερώτησε τον πατέρα σου. Μου απάντησε στα πιο πολλά ο πατέρας σας. Ο δικός σας πατέρας. Ναι, γερονός. Ναι. Πριν την κομπή είπε κάποια λόγια για τις προσευχές και έτσι πολύ αναπαύστηκα, πάρα πολύ. Αλλά γέροντά μου, τι θέλω να σε ρωτήσω. Αυτός ήταν διδάκτορ της προσευχής. Ναι. Το είπατε και πριν μια εβδομάδα αυτό, ναι. Το θυμάμαι. Που λέτε, καλέ μου γέροντα. Είμαι στη δουλειά τώρα και αυτό δεν κοιτάει μήπως μπήκε κανένας μέσα. Γέροντά μου, προσπαθώ 35 χρόνια να καταφέρω κάτι. Δηλαδή να καταφέρω μια στρακοστή να κάνω μια νηστεία σε κάτι, τέλος πάντων, ο Θεός ξέρει τι εννοώ. Και είναι η πρώτη φορά που μέχρι στιγμής με την βοήθεια του Θεού, πάντα με την βοήθεια του Θεού, γιατί όπως λέει ο Γέροντας, δεν είμαστε άξιοι εμείς που δεν κάνουμε τίποτα μόνοι μας, τα έχω καταφέρει. Αλλά Γέροντά μου, προσπαθείς να κόψεις, να κάνεις κάτι, να επιτύχεις για την αγάπη του Χριστού κάτι, 35 χρόνια τώρα, έτσι. Και εκεί που λες, άντε καταφέρει αυτό το πράγμα, σε πηδάει σαν τη Λερναία Ήδρα άλλα πράγματα. Τι λες, τι γίνεται, Παναγία μου, δηλαδή, τι γίνεται να πούμε. Δηλαδή, σου βγαίνουν εν μέσω αδικία. Φίδια βγάζομαι, Χρήστο. Ναι, εν μέσω αδικία, δηλαδή, σε αδικούν και ενώ ξέρεις ότι πρέπει να τους συγχωρήσεις, ενώ ξέρεις ότι πρέπει να τους αγαπήσεις, αυτούς που σε αδικούν, ενώ το βράδυ κάνεις σκοποσύνη και προσέφεσαι για αυτό το πράγμα, έχει τη στιγμή και νευριάζεις. Και σου να τους πας στο κεφάλι. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Καταλαβαίνεις. Έτσι, Γιώτα. Αυτά, Γιώτα. Πες μου δυο λόγια και όλα πάνε καλά. Μας τα είπε όλα ο Γέροντας, Χρήστο μου. Μας τα λέει ο Γέροντας όλα. Αλλά εμείς να ζητάμε από τον Θεό δύναμη και ενίσχυση στον κατά του εχθρού, αοράτου εχθρού πόλεμο. Και να είμαστε ταπεινοί και να μετανοούμε. Και εκεί που βλέπουμε τα πάθη μας να ξεγείρονται, να ταπεινωνόμαστε, να μετανοούμε και να ζητούμε τη βοήθεια του Θεού και το έλεος του Θεού στη ζωή μας. Ναι. Εντάξει, καλέ μου Γέροντα, την αγάπη σας και όλα αυτά. Παναγία μαζί σου, Χριστό μου, Παναγία μαζί για μένα. Να είστε καλά. Ο Θεός βοηθός. Σήμερα έχουμε, ναι, ακόμα ένα τελευταίο, παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, Άγια Γέροντα μου, την ευχή σας. Του Κυρίου. Καλή δύναμη. Να μείνετε όπως είστε φάρος, να μας δίνετε δύναμη εμάς της λάσπης. Άκουσα προηγούμενος πριν να μπω στο θέμα μου την κοπέλα που λυπάται τους ανθρώπους και δεν όλοι που μας πει. Όταν κάποτε πριν χρόνια με προσευχή και έβλεπα αυτούς τους πονεμένους, γιατί κανείς δεν σε καταλαβαίνει, μόνο ο όμοιός σου, ποιος μου πέρασε. Και λέω εγώ στο γέροντα μου, είπα ότι λυπούμε. Λέει μου, σημαίνει δεν έχεις εμπιστοσύνη του Χριστού, λέει μου. Έρχομαι στο θέμα. Αυτό που άκουσα που είπε η πρώτη κυρία. Έρχομαι στο θέμα μου. Μου αρέσει, ένας πυλός είμαι και εγώ μια μαστολή είμαι. Μου αρέσει όμως τρομερά η προσευχή. Τρομερά που μωρώ. Με τον τρόπο μου, άφησε να μάστιω. Και κάπου διέβασα σε ένα γεροντικό,
γιατί τούτο ήταν τα φάρμακα της ψυχής. Ώσπου προσεύχεσαι παραπάνω, παραπάνω δέχεσαι από τον πονηρό σκάνδαλα. Κι όλων έπινα πίσω-πίσω πατημένα, τα προβλήματα, ασθένειες. Κι όταν έπινα εξομολογήσει, είπα εγώ στο γέροντα μου, ταπεινωμένη. Πάτερ, λέω το εγώ, δεν θα ξαναπροσευχηθώ, θα σταματήσω. Γιατί όσο προσεύχομαι αρέσκει μου, ναι, να σηκώνουμε ό,τι ώρα θέλω, να παρακαλώ για τον κόσμο. Λέ μου, και γιατί έχω παραπάνω πειρασμό που τον πονηρώ, αφού άμα κάνω παραπάνω προσευχή. Και μου είπε τις λόγια γιατί είναι μορφωμένος. Φυσικά δεν έχει τη γνώση της δικής σας. Άκου παιδί μου, έχει τη δουλειά σου και εκείνος τη δουλειά του. Πώς μπορώ εγώ, ταπεινώθηκα, ήρθα σπίτι και λέω εγώ, ήθελα τόσα χρόνια και να επιτρέψω του πονηρού να με διακόψει. Όχι, πάτερ μου, άγιεται μου. Σηκώθηκα νύχτα και συνέχισα. Έκανα υπακοή. Δεν γίνεται χωρίς προσευχή να ζήσει ο άνθρωπος. Τους χαλεπούς καιρούς, τους βόμικους που ζούμε. Σίγουρα, προσευχή είναι οξυγόνο της ψυχής μας. Ναι, αγαπώ πάρα πολλά τους ανθρώπους, πάτερ μου. Πάρα πολλά αγαπώ τους ανθρώπους. Δεν θέλω να πονούν. Να μου δίνει ό,τι αντέχω, αλλά όταν είναι κάτι που με πλήγει αφάνταστα, αποφεύγω να το βλέπω. Την ευχή σας, καλή δύναμη, ελπίζω ο Θεός να σας δίνει μακριά. Να είστε πάντα καλά, ο Θεός να σας ευλογεί. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Καλημέρα, Πάτερ. Καλημέρα σας. Η Σοφία είμαι από Αγγλία. Τι κάνεις? Ναι, Σοφία, τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Πάντα καλά να είστε. Ποιο βιβλίο διαβάζατε, γέροντα του Αγίου Παϊσίου, πριν? Τον δεύτερο τόμο των λόγων του. Α, πνευματική λόγη αυτό είναι? Είναι, έχει τίτλο Πνευματική Αφύπνιση. Αφύπνιση, ωραία. Δεύτερος τόμο. Δεύτερος τόμο. Να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Χτες, αν έχετε χρόνο. Βεβαίως. Χτες μιλούσα με κάποιον φίλο και μου λέει, αφού είσαι στο ξένο μέρος, να νηστεύει σύμφωνα με την παράδοση του που είναι εδώ. Όταν έχουν Πάσχα αυτή μία εβδομάδα νωρίτερα, να φας την Κυριακή του Πάσχα. Ενοχλήθηκα εγώ και είπα, μην τα ισοπεδώνουμε κιόλας όλα. Επειδή θα νηστέψω μία εβδομάδα παραπάνω για τη δικιά μου θρησκεία, δεν νομίζω να με κάνει μεγάλη διαφορά. Μου λέει, ναι, αλλά ο Θεός δεν τα βλέπει αυτά. Ο Θεός βλέπει την αγάπη σου μόνο. Τι λέτε, γέροντα? Για να φτάσουμε στην αγάπη του Θεού, Σοφία μου, πρέπει να πορευτούμε μέσα από την οδό της ασκήσεως. Και η Αγία μας Εκκλησία, η Ορθόδοξος, μας υποδεικνύει την οδό της αληθινής θεογνωσίας, του να καταλάβουμε τον Θεό και να ενωθούμε μαζί του, να τον αγαπήσουμε. Η νηστεία και η προσευχή και η μελέτη και η άσκηση, η τήρηση των Αγίων Εντολών και τα Άγια Μυστήρια είναι αυτά που θα μας οδηγήσουν στην αγάπη του Θεού. Τα άλλα όλα είναι λόγια που δεν έχουν αντίκρισμα. Διότι όλα αυτά που κάνει η Εκκλησία μας είναι μαρτυρημένα, είναι αποδεδειγμένα. Είναι μέσα από την πείρα των Αγίων. Και εμείς είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Σεβόμαστε τις θρησκείες των ανθρώπων, σεβόμαστε τις ιδεολογίες τους, αλλά ανήκουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και είμαστε τέκνα της Εκκλησίας μας. Αυτό υπέθεσα και εγώ, ότι είπα ότι μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Αν είναι έτσι, πάω και σε μια καθολική εκκλησία και κάνω Πάσχα. Αλήθεια, πράγματι. Αλλή δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα δεν είναι να φάω μια Κυριακή μαζί με τους Προτεστάντες ή τους Καθολικούς. Και τι έγινε πως θα φάμε μια Κυριακή μαζί τους? Δεν θα σωθούμε. Η νηστεία της Εκκλησίας είναι ένα γεγονός εκκλησιαστικό, όλη η Εκκλησία νηστεύει αυτή την ημέρα και εμείς νηστεύουμε μαζί τους αδερφούς. Ναι, το σέβομαι, δεν είπα, ό,τι πρεσβεύει ο καθένας, το σέβομαι. Αλλά... Σεβαστόν είναι, αλλά εμείς δεν ανήκουμε σε αυτούς. Ευχαριστώ, νόμιζα ότι έκανα λάθος ότι είπα ότι... Όχι, πολύ καλά έκαμες και πολύ καλά απάντησες. Να είστε καλά. Και μια άλλη ερώτηση. Όρκος σιωπής που έχουν κάποιοι μοναχοί, τι είναι ακριβώς? Αυτό δεν το έχουμε εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εμείς, κάποιοι καθολικοί, ρωμοκαθολικοί το έχουν αυτό. Εμείς έχουμε τη σιωπή είναι γνώση, είναι διακρίση, με σιωπή με διάκριση.
να μην κατακρίνουμε, να μην φλιαρούμε, να μην βατολογούμε, να μην σχολιάζουμε. Όχι, ο λόγος είναι το Θεό λόγος, δεν είναι κάτι που είναι κακό. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά η Εκκλησία δεν θα έχει σκοπό να μας πεθάνει, αλλά να πεθάνει τα πάθη μας και να νεκρώσει την αμαρτία μέσα μας. Όχι το λόγο μας ή τα φυσικά προτερήματα που μας έδωκε ο Θεός. Να είστε καλά, Γιώργο. Μπορείτε να με βάλετε στην προσευχή σας, γιατί αντιμετωπίζω μια δύσκολη κατάσταση αυτόν τον καιρό. Ευχαριστώ, Σοφία, ευχαριστώ. Να είστε καλά, την ευχή σας, Γιώργο. Να είστε πάντα καλά, ο Θεός και η Παναγία μαζί σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Έχουμε τον επόμενο αδεσπό, παρακαλώ. Μέρα, την ευχή σου. Χρήστο, καλημέρα. Τι είστε καλά. Δόξα τω Θεώ, καλά εσύ. Δόξα τω Θεώ κι εγώ. Πολύ καλά, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Έχω και τα προβλήματά μας, τα γόνατά μας, τις πιέσεις μας. Ναι, στη ζωή. Όλοι τα έχουμε, Χρήστο, με αυτά. Περάσαμε τα 60, βγήκαν όλα αυτά στην πόρα. Γέροντα, θέλω να σας πω κάτι, ότι εμείς είμαστε απλός λαός, ότι δεν τα καταλαβαίνουμε τα πράγματα γενικώς. Και θέλουμε μια καθοδήγηση από εσάς. Όπως είπατε και εσείς, ότι τους έσχατους καιρούς θα δώσει ο Θεός. Θα βρεθούν άνθρωποι να μας τα εξηγήσουν. Να λοιπόν, γι' αυτό σας έστειλα αυτό το βίντεο με το... Το βλέπετε σωστό αυτό που έκανε αυτός, ναι, ο άνθρωπος. Το είδα Χρήστο μου. Το είδα κι εγώ. Έχει δίκιο, δίκιο. Αυτό το βίντεο είναι αληθές. Έχει δίκιο αυτά που λέει. Αλλά να προσευχόμαστε τα δικά μας λάθη να τα κάνει ο Θεός. Θα βγάλει σε καλό να μην γίνουν λάθη που να στοιχίζουν σε άλλους ανθρώπους. Είναι σωστό τώρα να βγαίνει και να λέει εναντίον της Ιεράς Συνόδου. Δεν είναι καλό να κατακρίνουμε, Χρήστο μου. Δεν είναι καλό να κατακρίνουμε. Και μου το έστειλε ένας άνθρωπος που είναι θρησκευόμενος. Δηλαδή κάπου αρχίζει, βλέπω μια νέα διαμάχη τώρα. Ναι, το να κατακρίνουμε και να γινόμαστε, διασφαζόμαστε. Ο Πεντινός, Χρήστο, φωνάζει ο Πεντινός. Ο Αλέκτορ. Τρεις. Ελπίζω να μην σας απογοητεύσω καμιά φορά. Ελπίζω. Ναι, Χρήστο. Μας θυμίζει τον Πέτρο και την άρνηση του Πέτρου. Ναι. Εγώ λες, πάντως ελπίζω. Αυτό που λέει ο άνθρωπος εκεί στο βίντεο, Χρήστο μου, είναι μεν αληθές, αλλά δεν έπρεπε να το πει με αυτόν τον τρόπο, διότι είναι λίγο ακραίος ο τρόπος και είναι κατάκρισης. Καλά είναι να είμαστε θετικοί άνθρωποι. Και νομίζω ότι αυξάνει και ο φανατισμός με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια. Δεν χρειάζεται στην περίοδο αυτή που ζούμε, στην εποχή που ζούμε, δεν χρειάζονται φανατισμοί και ακραίες τοποθετήσεις. Δεν χρειάζονται. Ναι. Να είσαι καλά, Γιώργο. Γι' αυτό έστειλα και το βίντεο. Ναι, είμαστε μετριοπαθείς άνθρωποι, Χρήστο. Μετριοπαθείς άνθρωποι και ταπεινοί. Και ταπεινοί άνθρωποι. Ναι. Νομίζω κι εγώ αυτό, ότι ο ταπεινός άνθρωπος δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πρόβλημα έχουν αυτοί που δεν είναι ταπεινοί. Έτσι είναι, Χρήστο μου. Μας φυλάει ο Θεός. Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδερφό. Καλημέρα, Χρήστο μου, καλημέρα. Γέροντα μου, καλημέρα, διευχήστε. Καλημέρα. Πρώτα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο σταθμό Δημητρόπολης για το αφιέρωμα που έκαμε για την 1η Απριλίου εχθές. Ήταν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Ναι, ήταν πολύ ωραίο και εγώ άκουσα λίγο. Δεν θέλω να σας παρακαλέσω, αν μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για την προσφορά της Εκκλησίας της Κύπρου στον αγώνα. Τις γνώσεις που ξέρετε εσείς. Ναι. Ευχαριστώ. Αδερφέ μου, πολλοί λένε ότι η Εκκλησία πρέπει να προσφέρει σε αγώνες εθνικούς, με διάφορους τρόπους. Η Εκκλησία όμως προσφέρει ανθρώπους ελεύθερους. Και οι ελεύθεροι άνθρωποι κάνουν ελεύθερη πατρίδα. Και βλέπετε και τον αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59, τον ξεσήκωσαν και τον εβάστασαν άνθρωποι της Εκκλησίας. Παιδιά που ήταν στα κατηχητικά, στις ενορίες, που ήταν παιδιά της Εκκλησίας, αγνά παιδιά πατριώτες, οι οποίοι ζούσαν στα χωριά και στις πόλεις της Κύπρου και επειδή ήταν ελεύθερες ψυχές και ελεύθεροι άνθρωποι, αγάπησαν την ελευθερία και πολέμησαν να ελευθερώσουν τον τόπο τους. Και αυτό κάνει η Εκκλησία, κάνει ελεύθερους ανθρώπους. Και οι ελεύθεροι άνθρωποι κάνουν ελεύθερες πατρίδες. Ενώ οι δούλοι άνθρωποι στα πάθη τους και στις αδυναμίες τους υποδουλώνουν τον εαυτό τους πρώτα και μετά υποδουλώνονται και ήδη. Και υποδουλώνουν και την πατρίδα τους και τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους. Η Εκκλησία πρόσφερε τα πάντα στους εθνικούς αγώνες
Και είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι αν δεν ήταν εκκλησία δεν θα υπήρχαμε τους αθέθνους τους αλλαούς. Έχουμε ακόμα ένα δεσπό, παρακαλώ. Ναι, πατέρα Αθανάση, ο Κυριάκος είμαι. Ναι, Κυριάκο. Είμαστε καλά. Δόξα τω Θεώ, Κυριάκο μου. Κι εγώ προσπαθώ κατά δύναμη. Πολύ καλά, Κυριάκο. Βασικά έχω πολλές ερωτήσεις. Μπορώ να κάνω μόνο με δυο. Ναι, μια Κυριάκο μου, γιατί θυμάμαι κι εγώ. Εντάξει. Η μια ερώτηση είναι, λέει ο Χριστός, άρα το σταυρό σου και ακολούθημη. Ναι. Ποιος είναι ο σταυρός μου, δηλαδή, σαν άτομο, και πού πρέπει να ακολουθήσω, γιατί κάπου χάθηκα εγώ. Ναι. Κυριάκο μου, ο σταυρός μας είναι τα πάθη μας, οι αμαρτίες μας, τα φυσικά μας ελαττώματα, τις φυσικές μας αδυναμίες, τα χρόνια που ζούμε, ο τόπος που ζούμε, οι περιστάσεις που έχουμε, οι δουλειές μας, οι περιπέτειές μας, η υγεία μας, η ηλικία μας, όλα αυτά τα οποία έχουμε να παλέψουμε καθημερινά, συνθέτουν το σταυρό μας. Και μέσα από όλα αυτά πρέπει να φροντίζουμε να σώσουμε τη ψυχή μας, να ακολουθούμε τον Δεσπότη Χριστό. Το Χριστό να ακολουθούμε, δεν χρειάζεται να είμαστε φιλόσοφοι. Να ακολουθούμε τον Χριστό. Το Χριστό μας είπε τι να κάνουμε. Μας έδωσε τις Άγιες Εντολές Του και μας έδωσε την Αγία Εκκλησία Του. Να ζούμε μέσα στην Εκκλησία με τα μυστήρια, με την εξομολόγηση, τηρώντας τις Άγιες Εντολές του Χριστού. Και είναι απλό το πράγμα. Θα ακολουθούμε τον Χριστό μέσα στην τήρηση των Αγίων Εντολών. Ωραία, ευχαριστώ. Η άλλη ερώτησή μου είναι βασικά, επειδή προσπαθώ να πηγαίνω εκκλησία κάθε Κυριακή, αλλά δεν βλέπω νεαρούς ή νεαρές, να το πω, στο κομμάτι που θέλω εγώ τουλάχιστον. Υπάρχουν πολλά νεαρά παιδιά στην εκκλησία, πάρα πολλά παιδιά. Τουλάχιστον στην ενορία μας. Δεν ξέρω, αλλά μπορεί και να εκκλησιάζονται διασπαρμένα δεξιά και αριστερά, αλλά υπάρχουν πολλά παιδιά που έρχονται στην εκκλησία και εξομολογούνται και ζουν πνευματική ζωή. Μπορώ να πω ότι περισσότερα τα παιδιά στην εποχή μας παρά στην εποχή που είμαστε εμείς νέοι. Όταν είμαστε εμείς νέοι, ήταν πολύ σπάνια τα παιδιά στην εκκλησία και στην εξομολόγηση. Σήμερα είναι πιο κοντά τα παιδιά. Αλλά μπορεί να μην φαίνονται, μπορεί να μην τα βλέπουμε κι εμείς. Και ένας άνθρωπος να υπάρχει ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμος και είναι αναντικατάστατος. Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση βασικά έχει να κάνει με το τρόπο που ζούμε, δηλαδή πέρα από την προσευχή και την νηστεία που κάνουμε σαν χριστιανοί, πρέπει να προσπαθούμε εκτός που την νηστεία να κάνουμε κάτι φιλανθρωπής, ας πούμε, κάτι που να εντυπωσιάσει τον Χριστό, κάτι παραπάνω από τις δυνάμεις μας ή κατά δύναμη και ο Θεός ξέρει την προσπάθειά μας. Θα κάνουμε αυτό που μπορούμε, Κυριάκο, αυτό που μπορούμε με φιλότιμο και με πνεύμα αγώνας και θυσίας. Θα κάνουμε μέχρι εκεί που μπορούμε, μην με τη συνείδησή μας ότι μπορώ να κάνω και κάτι άλλο και δεν το έκαμε. Έκαμε μέχρι εκεί που μπορώ. Και μετά, εκείνα που δεν μπορούμε, τα αντιμετωπίζουμε με ταπείνωση. Και λέμε, Θεέ μου, συγχώρεσε τις αδυναμίες μου, τις αμαρτίες μου, αυτό μπόρεσα να κάνω, αυτό έκανα, εσύ να αναπληρώσεις τα ελλείμματα και να θεραπεύσεις τα ασθενή μου, τα βάστανά μου. Δεν ξέρω, είμαι λίγο απογοητευμένος εγώ, αλλά... Και τι να είσαι απογοητευμένος, να μην είσαι απογοητευμένος. Ίσως να... αντιμετωπίζει το θέμα, δεν γνωρίζω ακριβώς να πω. Να έχεις τη χαρά του Χριστού στην καρδιά σου, αδελφέ μου, και να ξέρεις ότι ο Χριστός έχει τη μέρημνα για όλον τον κόσμο παραπάνω από εμάς. Αγαπά τον κόσμο περισσότερο από ό,τι τον αγαπούμε εμείς. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αυτό μπορεί να κάνει τα πάντα. Άφησε τα πάντα στα χέρια του Χριστού και θα έχεις ειρήνη. Εντάξει, Γεροντά μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσετε το πρόγραμμα, γιατί χρειαζόμαστε καθοδήγηση όλοι οι χριστιανοί. Ευχαριστώ, Κυριάκο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και στους αδελφούς. Παναγία μαζί σου, Κυριάκο. Παναγία μαζί. Επόμενος αδελφός, παρακαλώ. Πανιερότατε, είμαι ο Γιώργος από τη Νέα Σμύρνη. Γιώργο, καλημέρα. Τι κάνεις? Είμαι άρρωστος, Πανιερότατε. Τι έπαθες, Γιώργο? Από τη Δευτέρα τώρα θα βγω λίγο, είμαι καλύτερα.
να πάω να μέχρι το φαρμακείο να μου κάνουν εκείνο το τεστ να δω τι ήταν αυτό τώρα. Ήταν γρήπη που είχα, που έχω, που είχα, ή μήπως ήταν το άλλο πράγμα. Πάντως εκείνο που ήθελα να προσφέρω, ας πούμε, είναι ότι μία κυρία από την εκκλησία μου είχε ανεμβολίαστος. Εγώ ανεμβολίαστη και εκείνη. Η κυρία μου λέει, εγώ λέει ανεμβολίαστη και, έχω, και έχει 15 γόνια εκείνη. Πήρα, λέει, 4 συμπληρώματα διατροφής αυστηρά με οικονομία μόνο στην οξύτατη κρίση. Εκείνη ήξερε ότι είχε πάρει τον ιό. Και είναι 4 συμπληρώματα διατροφής που πήρε, εκτός από βιταμίνη C, που είναι σε αναβράζοντα δυσκία, σε ένα ποτηράκι νερό γίνεται σαν πορτοκαλάδα, το οποίο πρέπει να το παίρνει κανείς πυκνά κάθε 4 ώρες σε άδειο στομάχι για να μπορεί να απορροφάει. Αυτά είναι φάρμακα. Και δεν είναι να ρωτά και τον γιατρό του, πρέπει να ρωτούν και τον γιατρό μας. Οπωσδήποτε, αυτό οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Αυτό οπωσδήποτε. Αλλά τα συμπληρώματα διατροφής, οπωσδήποτε πρέπει να ρωτάει το γιατρό, αυτό είναι σίγουρο. Αν δεν ρωτήσει κανείς τον γιατρό του, μπορεί να τα πάρει όπως νομίζει, όπως κρίνει ο ίδιος. Ναι, γιατί πολλές φορές όμως οι γιατροί πάτερ δίνουν φάρμακα κατευθείαν αντιβίωση. Καταλάβατε, ενώ μπορεί κανείς να... Δεν είμαι γιατρός, δεν ξέρω να σου απαντήσω. Όχι, καλύτερα αυτά είναι ιατρικά πράγματα, να τα φύγουμε στους γιατρούς, Γιώργο. Εντάξει, εντάξει, όπως θέλετε, πανιερώτατε. Όπως θέλετε. Να προσεύχεσαι τώρα, γιατί είμαι σε, μάλλον σε περίοδο ανάρρωσης. Εύχομαι να είσαι πάντα καλά και να είσαι πάντα δυνατός και ακμαίος. Ευχαριστώ πολύ, πάντα. Και να μας λες τις απορίες σου και τις ερωτήσεις σου. Ευχαριστώ, πάντα, ευχαριστώ. Περαστικά, καλώς, Γιώργο μου, περαστικά, αδερφέ μου. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Ευλογείτε, γέροντα. Ο Κύριος. Την ευχή σας και τις προσευχές σας. Να είστε πάντα καλά. Ήθελα να επικαλεστώ τις προσευχές σας και για την μητέρα μου Σαλώμη, γιατί χτύπησε μεγάλη ηλικία. Η Αγία Σαλώμη, ναι. Η μυροφόρο να την βοηθήσει και να την βοηθήσει. Μαντάρι, ναι, ναι. Στον τάφο κάποιου αγαπημένου προσώπου που πάμε να δούμε το καντιλάκι, λιβανίσουμε. Μπορούμε να πούμε και κάποιες ειδικές προσευχές, σαν το μετά τον Αγίο, να αναπαυτό Χριστέ. Ναι, πρέπει... μπορούμε να το ψάλλουμε για τον Αγίο, όσο με τα πνευμάτων δικαίωνται τελειωμένων, τα τροπάρια εκείνα, να ψάλλουμε ή και να λέμε την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον την ψυχή του Δούλου. Ενώ μήπως είναι ο ιερέας που λέει μετά τον Αγίο. Όχι, είναι τροπάρια αυτά, τα λένε οι ψάστες, τα λένε και εμείς, του λαού είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα, για όλα και να ανταμείψουν τον Αγιασμό καλών παραδείσων. Αμήν, αμήν. Ευλογάει ο Θεός. Επομένως, αδεσπός, παρακαλώ. Ευλογείτε, Γέροντα. Ο Κύριος. Την ευχή σας, είστε καλά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Πάντα καλά να είστε. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με την προσευχή. Ναι. Είπετε σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι... μπορεί να γινόμαστε αιτία, ας πούμε, η αμέλεια μας για να χαθεί προσευχή, ας το πούμε. Ναι. Από την άλλη, πριν λίγο να ακούσα σας πείτε ότι να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ναι. Εντάξει, έχουμε πνευματικό, ας το πούμε, ο καθένας μας που μας καθοδηγά πάνω το θέμα. Υπάρχουν αιτία τα οποία... ξέρουμε ότι έχουμε εν δώρο που το Θεό, να το πούμε, γινόμαστε έτοιμοι στο να χαθεί προσευχή, ας πούμε, σε ποιες περιπτώσεις, ας πούμε, που πρέπει να προσέξουμε ούτως ώστε να... Κυρίως η προσευχή μας χάνεται, δηλαδή δεν έχει παρησία, ναι. Όταν πέσουμε σε αμαρτίες και δεν μετανοήσουμε. Και κυρίως όταν κατακρίνουμε, η κατάκριση σκορπίζει την παρησία της προσευχής. Βασικά η κατάκριση και οι σαρκικές αμαρτίες. Αυτά τα δύο σκορπίζουν τη δύναμη της προσευχής μας και δεν μας αφήνουν να προσευχηθούμε όταν πέσουμε σε αυτά και χρειάζεται ταπείνωση πολύ και μετάνοια και εξομολόγηση για να ξαναβρούμε τη δύναμη της προσευχής μας. Ναι. Όταν εμείς, ας πούμε, είμαστε τώρα στον κόσμο και δεν έχουμε πρόσβαση άμεση προς τον εξομολόγο, μπορούμε να κάνουμε αυτήν την... να το πούμε, να βλέπουμε τον εαυτό μας το βράδυ για να δούμε τι κάνουμε. Βέβαια, ή τηλεφωνικά κάθε μέρα, όχι, δεν χρειάζεται να πούμε το πνευματικό αμέσως, ναι. Αλλά ενώπιον του Θεού να μετανοούμε το βράδυ που πάμε να προσευχηθούμε, ναι. Να ζητούμε συγγνώμη από τον Θεό για την πτώση μας, για την αμαρτία μας, για το λάθος μας, για το τραύμα αυτό που βάλαμε στη ψυχή μας,
και να μετανοούμε σε προσωπικό επίπεδο και θα μας βοηθήσει. Μάλιστα. Και όταν θα έρθει όλα να εξομολογηθούμε, να το λέμε και στο πνευματικό. Ευχαριστώ, πατέρα Ευλόγησα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστώ. Στο στάδιο αυτό. Θεός μαζί σας. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Η Σωτηρούλα είναι από το Λονδίνο. Γεια Σωτηρούλα. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες τις ομιλίες που κάνετε και σας ακούω κάθε βράδυ. Με δυναμώνει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Έχω και αδερφόν στο Ποταπέδι, είναι ο Πάτερ Μακάριος. Α, Πάτερ Μακάριος. Ναι, είμαι η αδερφή του. Πολύ καλός, είμαστε φίλοι. Ναι, το ξέρω. Μου το και είπε. Του μιλούμε αγγλικά όταν πάμε και χαίρεται. Of course. Τον είδα, πήγα στο Βορτολάγος πριν 3 εβδομάδες και τον είδα. Μας περιποιάται και είναι πολύ θαυμάσιος, εξαιρετικός. Το ξέρω. Να έχουμε την ευχή σου. Σας ακούω κάθε βράδυ. Θα θέλω πολύ να σας γνωρίσω όταν θα έρθω στην Κύπρο. Με τα χαράς να έρθετε ό,τι θέλετε. Να προσεύχεστε για μας. Έχω χάσει τον άντρα μου τώρα, έχει 1,5 χρόνο. Ο Θεός να τον αναπαύσει, κόρη μου. Το όνομα του είναι Μάριος. Μάριος. Και να κάνετε προσευχή. Σας ευχαριστώ και εύχομαι να σας γνωρίσω σύντομα. Η Παναγία μαζί, να δώσει ο Θεός. Και καλό Πάσχα να φτάσει. Αμήν, αμήν, καλή Ανάσταση. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Ναι, Γέροντα. Ναι. Ευλογείτε. Ο κύριος. Σοφία, με ακούτε, Γέροντα. Ναι, Σοφία, σε ακούμε. Η Σοφία από τη Γερμανία. Ναι. Την ευχή σας. Του κυρίου Σοφία. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε πάλι δυνατότητα να μιλήσω μαζί σας και να σας ακούσω. Αυτό το διάστημα έτσι με προβληματίζουν λίγα πράγματα και θα ήθελα να σας τα πω και να σας ακούσω μετά. Χθες είχα και τη χαρά να μιλήσω με τον πνευματικό μου και αυτό είναι μεγάλο δώρο και μεγάλη ευλογία, μεγάλη χαρά. Ευλογία. Μεγάλη ευλογία, δόξα τω Θεώ. Άκουσα σε ένα κήρυγμα που είπε ο ιερέας ότι ο σταυρός που καλούμαστε να σηκώσουμε πίσω από τον Χριστό δεν είναι σταυρός πόνου και σχήνης. Αυτά τα έκανε ο Χριστός για εμάς. Ο δικός μας ο σταυρός είναι ο σταυρός της υπομονής, της ταπείνωσης, της κατανόησης, της αγάπης. Αυτά, ναι. Αυτά καλούμαστε να κάνουμε. Πολύ ωραία το είπε ο Χριστός. Και πραγματικά έτσι κάθισαν στην ψυχή μου πολύ καλά και φυσικά μέσα στον αγώνα μας προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε κιόλας με τη χάρη του Θεού πάντα. Όχι ότι μπορούμε να καταφέρουμε κάτι μόνοι μας. Νομίζω ότι μόνοι μας ούτε τα ματόκλαβά μας δεν μπορούμε να ανοιγοκλείσουμε. Και αυτό είναι χάρη του Θεού. Τι γίνεται όμως, Γεροντά μου καλέ. Αυτή η ταπείνωση, δύσκολο πράγμα. Δηλαδή, λέω, θα τα καταφέρεις, Σοφία. Δεν θα αντιδράς, δεν θα μιλάς, δεν θα... Έχεις λογισμούς, θα καθαρίσεις την καρδιά σου, το μυαλό σου, να έχει χώρο ο Χριστός. Ναι. Όμως όταν γίνεται κάτι, που κάτι θα γίνει και οι πειρασμοί δόξα τω Θεώ δεν λείπουν, υπάρχει εσωτερική αντίδραση. Αυτή η εσωτερική αντίδραση που εξωτερικά με τη χάρη του Θεού, επειδή το παθούμε και το θέλουμε, το καταφέρνουμε να είμαστε όπως πρέπει, με υπομονή και με κατανόηση και με σιωπή και με γλυκό τρόπο, αλλά το μέσα αντιδράει. Αυτή η ταπείνωση είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και μετά στον καθένα μας βγαίνουν κάποια προβλήματα ψυχολογικά, ψυχοσωματικά, υγείας, πόνοι, απομόνωση, στον καθένα κάτι άλλο που βλέπω και από τους γύρω μου που μας αφορούν. Αυτό πώς θα το καταφέρουμε και παρένθεση μέσα σε αυτά και θα σας ακούσω, Γεροντά μου καλέ. Η προσευχή, πώς θα πάρουμε αυτό το δώρο, να είναι πόθος, να μην είναι υποχρέωση ή ανάγκη να πεις «Μα αν κάνω προσευχή λογικά, θα είμαι καλά». Να είναι πόθος, να είναι, η ζωή να είναι πραγματικά χριστοκεντρική. Κέντρο να είναι ο Χριστός και μόνο αυτό. Να μην μας απασχολεί τίποτα άλλο, κι αν έχουμε τους εξωτερικούς πειρασμούς.
Αυτά και θα ήθελα να σας ακούσω με την ευχή σας. Πολύ καλά αυτά που μας είπες, αδερφή μου, αλλά όλα αυτά τα οποία καλούμαστε να καλλιεργήσουμε μέσα μας γίνονται του Θεού συνεργούντος, με την δύναμη και τη χάρη του Χριστού μας. Και εκεί που δεν τα καταφέρουμε, με απλότητα και ταπείνωση να ζητούμε άφεση αμαρτιών, μετάνοια. Η πνευματική ζωή έχει απλότητα και δεν πρέπει να την κάνουμε πολύπλοκη. Είναι απλή, είναι απλά τα λόγια του Χριστού μας, γιατί ο Θεός μας καλεί σε απλότητα και σε ταπείνωση. Να λέμε πάντα «Χριστέ μου, βοήθησέ με να σε ευαρεστήσω» και να ζητούμε το έλεος του Θεού. Εκεί που τα καταφέρνουμε, να ευλογούμε το όνομα του Κυρίου που μας έδωσε την ευλογία να βαδίσουμε στις Άγιες Εντολές του. Εκεί που δυσκολευόμαστε, τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει και εκεί που πέφτουμε να ζητούμε μετάνοια και άφηση των αμαρτιών μας. Και ο Θεός θα τα φέρει καλά, θα τα δώσει ο Θεός, όπως ξέρει Εκείνος. Η σωτηρία μας δεν είναι επινόηση δικής μας δεξιότητος ή εξυπνάδας, είναι το έλεος του Θεού. Εμείς να αφήσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού, εκεί που δυσκολευόμαστε να ταπεινωνόμαστε και να μετανοούμε και να συνεχίζουμε τον αγώνα μας ταπεινά και απλά ακολουθούνται στον Χριστό μας μέσα στις Άγιες Εντολές του και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και έτσι θα φτάσουμε εκεί που θέλει ο Κύριος, όπως Εκείνος ξέρει και όταν Εκείνος ξέρει. Να είναι ευλογημένο. Να είναι ευλογημένο, Γέροντα, αυτό θέλουμε. Να μας έρχεται στις προσευχές σας. Κρατάτε τον πνευματικό καλά και όταν έχετε πνευματικό στη ζωή σας, μην φοβάστε. Θα σας βοηθήσω. Ναι, δόξα τω Θεώ με τη χάρη του. Είναι το στήριγμά μας και δεν θα καταφέρναμε χωρίς τον πνευματικό μας τίποτε. Σίγουρα όλοι μας το ίδιο. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ, ευλογήθηκε. Καλή συνέχεια. Καλή συνακοστή. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Ευλογείτε, χαίρετε. Ευλογείτε, χαίρετε. Πατέρα Αθανάσιε. Ναι. Ο Ανδρέας είμαι. Ναι, Ανδρέα. Ναι. Συγγνώμη, παρακαλούμε την προσευχή μας. Δικαιούμαστε να παρακαλούμε τον Κύριο να μας αδουλεμένει. Τον πόλεμο, παραδείγμα της χαρινή ειρήνευσον, τις πανδημίες, τις αδερφούς στα νοσοκομεία, όπως γινώσεις, όπως νομίζεις. Ναι, Ανδρέα, με έτσι να προσεύχεσαι, όπως το λέεις. Αυτό χρειαζόμαστε, αυτό χρειαζόμαστε. Και ακόμα έναν πατέρ μου να σε ρωτήσω. Ναι. Ότι οι λόγοι του Αββά Ισαΐου δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, αλλά... Για όλους μας είναι, για όλους μας. Ευχαριστώ, Πάτρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα και να συνεχίσεις να προσεύχεσαι όπως προσεύχεσαι. Και ο Θεός θα βοηθήσει. Ας είναι πάντα καλά. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ. Καλημέρα, Γέροντα μου. Καλημέρα. Την ευχή σας, η Ελένη είμαι. Ναι, Ελένη. Ήταν για να σας ευχαριστήσω που πήρα σήμερα για τις προσευχές σας και να σας παρακαλέσω να συνεχίσετε ακόμα λίγο, γιατί πριν να τελειώσει ένας πειρασμός έρχονται άλλοι δύο. Συνέχεια, Γέροντα, απάνω τι. Ευλογία Θεού, Ελένη, ευλογία Θεού. Υπομονή και προσευχή. Σηκώνω τα χέρια μου και λέω «Χριστέ μου, εσύ, είμαστε στα χέρια σου, εσύ ελέησε μας». Μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο. Υπομονή και προσευχή και ο Θεός θα φέρει όλα για το καλό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τους πατέρες μας για τις προσευχές σας. Ήθελα να ρωτήσω μια τζεπίρα γέροντα μου, έχει μια ευχή στον Άγιο Παρθένιο. Και λέει είναι ευχή για όλες τις ασθένειες. Και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί μιλά για όλα. Επήγα στο τυπογραφείο και την έβγαλα για να τη δυο στους ασθενείς να τη διαβάζω. Και λέει μου ο τυπογράφος, μα τούτη την ευχή ρώτα έναν ιερωμένο. Κάμνει να τη διαβάζουν οι λαϊκοί. Λέω ότι αφού έγινε λέει τίποτε, παρακαλά τον Άγιο για τις ασθένειες. Εμπορούμε να τη λέουμε εμείς οι λαϊκοί. Ευχή του Αγίου Παρθενίου, δεν ξέρω ποια είναι συγκεκριμένα. Καλά είναι να μου τη δείξετε πρώτα, να τη δω κι εγώ και να σας απαντήσω. Επειδή δεν την ξέρω, δεν τη θυμάμαι απ' έξω. Δείξτε, δώστε μου ένα αντίγραφο να το διαβάσω και θα σας πω. Εντάξει, Γέροντα μου. Να είστε πάντα καλά, Ελένη. Ευχαριστώ πολύ, μαζί. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι. Ορίστε. Ευλογείτε, Γέροντα. Ο Κύριος. Ο πατήρ Πέτρος είμαι. Ο πατήρ Πέτρος, τι κάνεις, πατέρα μου, καλά. Χαίρετε, δόξα τω Θεώ, διευχώς σας.
Γέροντα, ήθελα αν μπορείτε να διευκρινίσετε 2-3 σημεία ναι. σχετικά με τις εθνικές εμπεντίες που είχαμε πρόσφατα. Ναι. Ακούμε πολλές φορές και τον Γέροντα Παΐσιο να λέει για περιπτώσεις ανθρώπων που ταλαιπωρούνται και έχουν φοβερές δοκιμασίες, υπάσχουν από ανίατες ασθένειες κλπ. Αλλά τα υπομένουν αγώγκιστα με υπομονή και ταπείνωση και προσευχή, ότι αυτή τους η ζωή θα λογιστεί ως μαρτύριο. Ναι. Τώρα, σχετικά με τους αγωνιστές που αγωνίστηκαν, τους ήρωες μας που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την πατρίδα και αγωνίστηκαν υπερπίστεως και πατρίδος, ποια είναι η διαφορά των ήρωων από τους μάρτυρες? Ναι. Και για τον Θεό θα λογίζονται ως μάρτυρες αυτοί οι ήρωες? Και αν λογίζονται ως μάρτυρες, γιατί δεν τους θυμάμε σαν μάρτυρες η Εκκλησία? Ναι. Αυτό είναι το πρώτο. Είναι, ποια είναι η διαφορά των ήρωων από τους μάρτυρες? Να σου απαντήσω, πατέρ μου. Οι μάρτυρες είναι αυτοί που αποθνίσκουν για την αγάπη του Χριστού, μη αρνούμενοι τον Χριστό. Αυτό δεν ταυτίζεται πάντοτε με την πατρίδα. Γι' αυτό και χρειάζεται μια διάκριση, γι' αυτό και η Εκκλησία έχει τους Αγίους Μάρτυρες της και τους ήρωες της πατρίδος, που δεν επέθαναν για την πίστη τους, αλλά πέθαναν για την πατρίδα τους. Βέβαια, σε εμάς κάποιες φορές ταυτίστηκε ο αγώνας αυτός, όπως όταν ήταν η Τουρκοκρατία, τότε αν ήσουν χριστιανός, σημαίνει ότι ήσουν εχθρός του κράτους. Και το να γίνεις Τούρκος σημαίνει και να γίνεις μουσουλμάνος. Αλλά μπορεί να είσαι και μουσουλμάνος και να μην είσαι Τούρκος. Ή μπορεί να είσαι Τούρκος και να είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Δεν σημαίνει πάντοτε ότι ο χριστιανός ορθόδοξος είναι Έλληνας και ταυτίζεται με το έθνος μας. Οι μάρτυρες λοιπόν είναι αυτοί που πέθανε για την πίστη τους και οι ήρωες αυτοί που πέθανε για την πατρίδα τους. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που ταυτίστηκαν οι πόλεμοι και οι αγώνες και οι ιστορίες όλες μαζί με το έθνος μας, που ήταν ταυτισμένο και είναι ταυτισμένο με την ορθόδοξη πίστη του. Όπως το παραδείγμα χάρη των καιρών της Τουρκοκρατίας. Ενώ στην Αγγλοκρατία δεν ήταν το ίδιο. Στην Αγγλοκρατία ήταν υπέρ ελευθερίας της πατρίδος μας. Δεν ήταν υπέρ πίστης, διότι η πίστη μας δεν είναι διόγκαιτο, διότι οι Άγγλοι, εντάξει, ήταν Αγγλικανοί συνήθως οι πιο πολλοί, αλλά δεν ήταν, ας πούμε, αγώνας εναντίον της πίστεώς μας. Αν και είχε και επιπτώσεις στην Εκκλησία μας η Αγγλοκρατία, αλλά δεν ήταν ξεκάθαρα όπως το Ισλάμ που ήταν τότε στην Τουρκοκρατία. Μάλιστα. Το δεύτερο, πώς απαντάμε στους μάρτυρες του Ιαχωβά, οι οποίοι βλέποντας την Εκκλησία να πρωτοστατεί στους διάφορους αγώνες κλπ. Ή και σε ακολουθίες να συμμετέχει σε αγιασμούς, σε στρατόπεδα. Πώς απαντάμε σε αυτούς που λένε ότι η Εκκλησία ευλογεί τον πόλεμο? Ναι. Λέμε ότι ο πόλεμος είναι μια ανάγκη του κόσμου τούτου. Δεν το ευλογεί η Εκκλησία τον πόλεμο. Η Εκκλησία ευλογεί την ειρήνη. Και όταν ευλογούμε τους στρατιώτες και τα όπλα των στρατιωτών, τα ευλογούμε για να φέρουν ειρήνη στον κόσμο, όχι για να κάνουν πολέμους. Και ευλογούμε τα παιδιά της πατρίδος μας να μην σκοτώσουν, να μην κάνουν κακά πράγματα, να τα φυλάξει ο Θεός, να έρθουν πίσω η γης και σώοι. Γι' αυτό λέμε χάρη σε αυτή σε ειρηνικόν το βασίλειο. Είναι και εμείς στην Τιγαλή αυτόν ήρεμο και ησυχία που διάγουμε. Δεν πολεμούμε, δεν ευλογούμε τον πόλεμο, ευλογούμε την ειρήνη. Και ο στρατός είναι ένα όπλο ειρήνης. Και έτσι μόνο μπορεί να σταθεί στην Εκκλησία. Και οι άνθρωποι της Εκκλησίας εκεί μετέχουν στον πόλεμο. Αλλά η Εκκλησία δεν ευλογεί τον πόλεμο, ευλογεί την ειρήνη και την ευταξία στον κόσμο. Επειδή είχαμε γεροντάσει την ιστορία παραδείγματος χάρη με Θανάσιος Διάκος, Παπαφλέσσας κλπ. Ναι, βλέπετε όμως αυτού δεν τους είχαμε αγίους η Εκκλησία μας. Μάλιστα. Είναι ήρωες, είναι άνθρωποι που αποδέχονται τον σεβασμό μας και απονέμουμε τον σεβασμό μας και την τιμή μας. Αλλά δεν είναι άγιοι της Εκκλησίας μας, παρά τα αυτά. Μάλιστα. Και το τελευταίο γεροντά, είναι σχετικά με αυτούς οι οποίοι προτίμησαν να θυσιαστούν για να σώσουν την ψυχή τους, για να μην μαγαριστούν από τους Τούρκους, παραδείγματος χάρη οι γυναίκες στο Ζάλογκο. Ναι. Και άλλες περιπτώσεις που είχαν την επιλογή να ζήσουν, αλλά επέλεξαν να μείνουν στα κρυσφύγητα τους ή οπουδήποτε αλλού για να πεθάνουν. Αυτό θα μπορούσε να λογιστεί και ως αυτοχειρία.
Ναι, μπορεί να λογιστεί και έτσι, αν το κρίνει κανείς μόνο με την κοσμική λογική και την ξηρά ανθρώπινη δικαιοσύνη μόνο. Αλλά κοιτάζει κανείς και τις περιστάσεις των ανθρώπων και την αδυναμία των ανθρώπων και μη θέλοντας να πέσουν στα χέρια των αλλοφύλων και αλλοθρίσκων για να μολυνθούν και να βεβηλωθούν, προτίμησαν να πεθάνουν. Η Εκκλησία δεν το επένεσε αυτό, αλλά το ευλόγησε και το ανέχθηκε. Σε κάποιες περιπτώσεις, έχουμε και περιπτώσεις που Άγιοι προτίμησαν να πεθάνουν από μόνοι τους παρά να βεβηλωθούν από τους αλλοφύλους και αλλόθρησκους. Γιατί η Εκκλησία δεν κινείται μέσα στα στενά όρια της λογικής της ανθρώπινης και της δικαιοσύνης της κοσμικής, αλλά κινείται μέσα στα όρια της αγάπης του Θεού. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γέροντα. Να είσαι καλά, Πάτερ μου, υπάρχει. Καλή Ανάσταση. Έχω ακόμα αδεσπό, παρακαλώ. Ναι. Η νέα σειρά μου, Γέροντα. Ναι, δική σας σειρά, ναι. Ευλογείτε, Γέροντα. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Ήθελα να σας ρωτήσω για το θεσμό των διακονισών και αν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί και στην Κύπρο. Εξ όσο γνωρίζω, σε μία Μητρόπολη στην Ελλάδα αν έχει εφαρμοστεί ήδη. Αυτό. Διακόνησες ήταν γυναίκες μεγάλης ηλικίας συνήθως, οι χείρες, οι οποίες τίθενται στη διακονία της Εκκλησίας, κυρίως των καιρών που βαπτίζονταν μεγάλοι χριστιανοί και βοηθούσαν στο βάπτισμα των γυναικών και σε άλλα φιλανθρωπικά έργα της Εκκλησίας. Και είχαν έναν τρόπο, έναν βαθμό κατώτερης ιεροσύνης, όπως οι αναγνώστες, οι υποδιάκονοι, ήταν και διακόνησες σε αυτόν τον βαθμό. Η Εκκλησία σιγά σιγά ατόνισε ο βαθμός αυτούς, αλλά κράτησε τη διακονία των γυναικών στα φιλανθρωπικά έργα τα οποία κάνει και σε άλλες διακονίες της Εκκλησίας. Και σήμερα έχουμε τόσους γυναίκες, κοπέλες, συνδέσμους χριστιανικών γυναικών κτλ. Φιλανθρωπικούς συνδέσμους, κύκλους της φιλανθρωπίας, που κυρίως γυναίκες υπηρετούν εκεί και υπηρετούν την Εκκλησία από πολλούς στόχους και πολλές σκοπιές. Ναι. Τώρα εκείνη η λειτουργική τάξη των γυναικών δεν επαρέστη ανάγκη να υπάρξουν μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχουν σήμερα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάπου στην Ελλάδα ή σε άλλες ορθόδοξες εκκλησίες. Εντάξει, ευχαριστώ Γέροντα. Έχουμε τις μοναχές όμως σήμερα. Τα γυναικεία μοναστήρια που διακονούν τη σωτηρία των ανθρώπων και τη σωτηρία των αυτών τους μέσα στα μοναστήρια τους. Να ξεχαριστώ πολύ. Να πάντα καλά, ο Θεός μαζί σας. Έχουμε ακόμα ένα αδεσπό και τελειώνουμε. Α, τελειώσαμε. Έχει φύγει ο αδεσπός. Αδεσποί μου, φτάσαμε στο τέλος της παρούσης εκπομπής. Ευχαριστούμε που μας ακούσετε. Καλό Σαββατοκυριακό, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή «Επερώτησον τον πατέρα σου». Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο.